Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η οικοδομική δραστηριότητα στο νησί μας, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση στον κλάδο των οικοδόμων μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, όπου τα ποσοστά ανεργίας άγγιζαν το 90%. Μετά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου καταγράφεται αύξηση 85,5%, το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2019, η περιφέρεια Κρήτης έρχεται δεύτερη στην έκδοση οικονομικών αδειών σε επίπεδο χώρας. Συγκεκριμένα στο νησί μας εκδόθηκαν 1.218 οικοδομικές άδειες, με την αύξηση να ανέρχεται σε 28,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Ξεκίνησε ξανά ουσιαστικά μια ανεμική ανάκαμψη. Αυτό φαίνεται και στα στοιχεία της Ελστάτ, που δίνει 28% αύξηση σε σχέση με πέρυσι στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Είναι με βγάλει 28% σε σχέση με το 2018. Δείχνει ουσιαστικά πως είναι μια μεγάλη αύξηση και ήδη παρατηρείται και στην πόλη του Ηρακλείου, ουσιαστικά που τα προηγούμενα χρόνια δεν φαινόταν συμβατική οικοδομή να κατασκευάζεται. Αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, αλλά και σε όλο τον νομό, βλέπουμε να σηκώνονται νέες οικοδομές. Όντως υπάρχει μια ανάπτυξη. Ανεμική θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, ιδιαίτερα στον χώρο των μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το κακό ποιο είναι? Οι απαιτήσεις που υπάρχουν τώρα, ιδιαίτερα στα μεγάλα έργα, είναι εξωφρενικές. Δηλαδή, να σας πω, άσε που το ένσημο έχει χάσει την αξία που είχε πριν κάποια χρόνια, αλλά οι ρυθμοί δουλειάς έχουν ανέβει πολύ. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν μία εβδομάδα που είχαμε αυτές τις πολύ αντίξωες χειρικές συνθήκες, υπήρχαν εργοτάξια που δουλεύανε με πυρετός ρυθμούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο επιρροπή ο συνάδελφος να πάθει ατύχημα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξεκινάει να έχουμε μια ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω του καλού κλίματος που υπάρχει, των καλών προοπτικών που υπάρχουν στον τουρισμό, και με την άνθηση του Airbnb που αρκετοί ιδιοκτήτες κάνουν ανακαινήσεις. Πέρα από τις νέες οικοδομές, εκατοντάδες είναι τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί μας και αφορούν την ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ η οικονομική ανάσταση στον κλάδο δίνουν και οι ανακαινήσεις ξενοδοχείων. Πάντως είναι και με εκατοντάδες τα μεγάλα έργα όσον αφορά ξενοδοχεία. Βέβαια, με εντατικοποίηση της εργασίας, αυτό θέλουμε να πούμε, γιατί έχουμε και μία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων σε σχέση με πέρυσι. Ήδη είχαν φτάσει στον αριθμό τα 350 στο Ηράκλειο, με το 70% να συμβαίνουν στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτή τη στιγμή τα επιτόκια καταθέσεων στις τράπεζες είναι μηδενικά. Οπότε ο καθένας που έχει κάποια χρήματα στην τράπεζα φροντίζει να κάνει κάποια επένδυση σε ακίνητο για να έχει μια μεγαλύτερη απόδοση. Επίσης αρνητικό για την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας είναι τα υψηλά επιτόκια με τα οποία δανείζουν οι τράπεζες. Από τους 8.000 οικοδόμους πριν 10 χρόνια, οι οικοδόμοι σήμερα ανέρχονται σε 3.500 σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται ελλείψεις σε εξειδικευμένους τεχνίτες. Σε εξειδικευμένα εργατικά χέρια, ειδικότερα τεχνίτες σε ειδικότητες που είχαν χτυπηθεί πρώτες από την κρίση, όπως ήταν του ξυλότυπου, του καλουπατζή που λέμε, και του σιδερά, που ήταν οι πρώτοι που μπαίνανε στην οικοδομή.